μπορούσε να πει κάποιος ότι είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Γιατί το λέω. Το 2004, δηλαδή να διαλέξεις ένα πρωταθλητής. Ο Ουράγκο τότε ήταν το νούμερο 2. Εσύ το νούμερο 150, ξέρω εγώ. 150. Και διαλέγει τον Αρναούτη από την Ελλάδα, όπως αυτό που βλέπαμε στο Ρόκι την ταινία ακριβώς, έτσι. Ναι, γίνονται. Αριστερόχειρας κι εσύ. Αριστερόχειρας. Και διαλέγει ένα για εύκολο παιχνίδι. Για ένα, ναι, για μια εύκολη περάσπιση, γιατί μετά θα έπαιζε με τον Αλεξάνδρ, τον Ντεβόν Αλεξάνδρ που ήταν νούμερο 1 τότε. Για τον τίτλο. Ναι. Του έρχεται λοιπόν ο Αρναούτη από το πουθενά, νούμερο 150, γεια σας. Και ο Αργώνας έρχεται ντρόου, ισοπαλία. Μην μου είσαι και δικό σου. Και ξεκινάει η καριέρα από εκεί, από το πουθενά. Ναι, άνοιξε η πόρτα. Η πόρτα για την καριέρα μου, για την τηλεόραση έκανα. Να σου το πω, μου δώσαν την ευκαιρία. Στην αρχή, μόλις μου το είπαν, ενθουσιάστηκα. Μετά, όταν πήγα στο δωμάτιο, λέω τι έγινε. Εγώ παίζω 6 γύρους. 6 έπαιζε μέχρι τότε. Ναι, μέχρι 6 γύρους είχα φτάσει. Ξαφνικά θα παίξω 12 γύρους. Θα είμαι main event στην τηλεόραση στο Showtime. Με έναν αθλητή αλφα κλάς, νούμερο 2 στον κόσμο. Δηλαδή, ενώ μου είχε φτιάξει την ψυχολογία ο μάνατζερ, ότι ναι, έφτασε η ώρα μας αυτά, μετά που μόλις πήγε σπίτι, λες, πω, λέω, φίλε, έρχεται το πρώτο νοκάουτ στην καριέρα μου. πάω για να χάσω. Ναι. Τέλος πάντων, την πήραμε την ευκαιρία, ήταν καλά τα λεφτά, ήταν ο τίτλος, ήταν πόσο διάρκεια έχεις για να προετοιμαστείς? 1,5 μήνα. Σημαίνει ότι ήσουν full προπονήσεις, γιατί σε 1,5 μήνα δεν γίνεται δουλειά. Μέχρι τότε έπαιξα, συγκεκριμένα έπαιξα 6 Αυγούστου τον αγώνα. Atlantic City. Όχι, στο Hollywood παίξαμε. Hollywood. Μέχρι εκείνη την περίοδο είχα κάνει ήδη 5 αγώνες, 5 εξάγυρους εγώ. Στη χρονιά επάνω από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο. Ήσουν πόσο μηδέν, ήσουν... Ήμουνα 10-0. 10-0. Και είχα και μία ισοπαλία. Μία ισοπαλία. 11 παιχνίδια δηλαδή στο ενεργητικό μου και έπαιξα για τον τίτλο main event στην τηλεόραση που αυτή ήταν όλη η ουσία. Με είδη τηλεόραση και έτσι έκανα το συμβόλαιο. Έρχεται η ισοπαλία και αυτομάτως με το που γίνεται αυτό, τι αισθάνεσαι, λες? Ότι είμαι κορυφαίος. Ότι είμαι καλός. Είμαι καλός, ότι είμαι πρωταθλητής, ξέρω εγώ. Ναι. Είμαι σε αυτά τα επίπεδα. Είμαι για σαλούνια παγκόσμιου τίτλου. Τα λεφτά καλά. Τα λεφτά καλά. Τα πρώτα σου χρήματα από τον αγώνα αυτό που τα χαλάσεις. Πες αλήθεια. Τα λεφτά. Τα πρώτα. Δεν σου λέω το πρώτο δολάριο. Όχι. Τα πρώτα καλά λεφτά. Καλά λεφτά που τα χαλάσεις. Έλα, κάτσουμε εδώ που είχε λίγο ίσιο. Ξαναήρθε η Ελένη στην Αμερική. Α, έστειλε εισιτήριο στην Ελένη. Ναι, ναι. Η Ελένη ήρθε από τον πρώτο μου αγώνα στην Αμερική. Τα λεφτά μου φεύγαν εκεί. Είχαμε το καλό deal με το Γκάρι Σο, ένα προμότερο. Ο Γκάρι Σο είναι πολύ γνωστός. Ναι, είχε τον Κοράλες, είχε τον Πακιάο στα ξεκινήματά του, είχε πολύ καλούς αθλητές. Και μας λέει θα πάμε στην Καλιφόρνια, στο Σάντα Ινές, στο Τσούμας Καζίνο, σε ένα καζίνο εκεί, να παίξω με τον Τζέσι Φελισιάνο. Φελισιάνο, πολύ δυνατό όνομα. Ένα Γαλλό αθλητή. Ήταν και κοντά το παιχνίδι με τον Ουράγκο. Ήδη μέσα σε 1,5 μήνα κλείστηκε ο αγώνας. Είχε ψυχολογία. Είχα ψυχολογία τρελή, γιατί πλέον έδειξα και στον εαυτό μου ότι είμαι για αυτά τα σαλόνια. Εντάξει, καλό είναι να κερδίζεις, να έχεις νίκες, αλλά το θέμα είναι με ποιους παίζεις, ποιους κερδίζεις και πού πυγμαχείς. Αν πυγμαχείς στην τηλεόραση κλπ. Πας με τον Φελισιάνο λοιπόν με τη σχολή για να κερδίσεις, για να πάρεις ναι, τη ζώνη. Ναι, ναι. Το πίστευες αυτή το τη φορά. Το πίστευα, ναι. Το πίστευα, αλλά όχι όμως όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Έτσι. Ήμουν γυμνασμένος για 12 γύρους. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι πήρα καλή ψυχολογία από τον προπονητή μου που είπε ότι στο press conference ότι ο Αρναούτης είναι γυμνασμένος για 15 γύρους, όχι για 12. Και ένας άνθρωπος τώρα 70 χρονών που έχει βγάλει 20 παγκόσμιους πρωταθλητές. Σοβαρός. Δεν είχαμε πολλά λέγιν μαζί, παρεδώσει, παιχνίδια και τέτοια. Σοβαρός. Δηλαδή τον σεβόμουν με τον παραπάνω. Αυτό. Αυτό στο press conference μου έδωσε όθηση να σου πω, γιατί ο αγώνας ήταν για 12 γύρους, δεν ήταν για ένα γύρο που ήρθε το νοκάουτ στον πρώτο γύρο. Και τι σκέφτηκε ο Αρναούτης, πόσος κόσμος, 20-25.000. Τίποτα, πολλοί κόσμος. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή τώρα δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Είναι κάποιες στιγμές όπως και σαν ένας τέχνης όταν έγινε πρωταθλητής, ξέρω εγώ, πάμε πρώτη φορά με ένα κυπελάκι τόσο. Η πρώτη μου ζώνη, τα πρώτα μου λεφτά, συμβόλαιο με την τηλεόραση. Εντάξει, στην Αμερική, μέσα σε κόσμο που γνωρίζει την πυγμαχία, να μπορεί να γράφουν
δημοσιογράφοι, σχόλια πολύ θετικά για μένα, νέο ταλέντο. Για έναν Έλληνα τώρα, γιατί καλά ψέματα, ούτε Πορτορικάνος ήσουν, ούτε Μεξικανός, ούτε έτσι Αμερικάνος από τα γκέτο. Από το πουθενά, από το πουθενά. Εγώ στο λέω, ξέρεις, δηλαδή... Τα πιο πολλά λεφτά που έχεις πάρει ποτέ, τα πήρες σε εκείνο τον αγώνα ή στον επόμενο για τη διεκδίκηση? Όχι, όχι. Τα περισσότερα λεφτά τα πήρα με το... Όταν έπαιξα για το WBO με τον Ρικάρδο Ντόρες, που ήταν pay-per-view αγώνας και είμαστε ακόμα είναι βέβαια από τον Πακιάο με τον Μοράλες, που ήταν μεγάλη διοργάνωση. Όταν ανέβηκε μια κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ανέβηκε μια κατηγορία. Και ακόμα καλύτερα λεφτά όταν έπαιξα με τον Βίκτορ Ορτίζ. Με τον Ορτίζ ήταν τα περισσότερα χρήματα. Ναι, ήταν. Εξαψήφιο νούμερο. Εξαψήφιο, ναι. Εξαψήφιο. The game is mental, the mind is the head coach. Strength is the youth, what wisdom is the old folks. Focus aim like a ball going through a goalpost. See the goal clear in my mind, touching it so close. I aspire for higher to rise like Horus. Increase my flexibility, my strength and endurance. I see no opponents, I compete with myself. Training one-on-one like I'm in a class by myself. My health is a priority, winner mentality. All I see is success and build it up gradually. Step by step like two shoes on a treadmill, got to make moves in this life, can't stand still. I'm a champion. I'm a champion.